Στα πλαίσια της πανελλαδικής εξόρμησης με τις θέσεις του κόμματος για την υγεία, βρισκόμαστε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου περιοδεύουμε σε χώρους, σε κλινικές και σε τμήματα, στις διοικητικές υπηρεσίες, συζητώντας με τους εργαζόμενους, μοιράζοντας βέβαια και το αντίστοιχο υλικό. Αυτό που αναδεικνύεται, και όπως και αναδείχθηκε από τους ίδιους υγειονομικούς το προηγούμενο διάστημα, είναι τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Νοσοκομείο και μπροστά στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, όπου η κατάσταση είναι τραγική. Το νοσοκομείο, η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι κορεσμένη, όπως και τα τμήματα με τα ήπια περιστατικά που φιλοξενούνται νοσηλεύονται. Και προς αυτήν την κατεύθυνση η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα και με αφορμή και την έλευση του Υπουργού Υγείας πριν από δύο μέρες από την περιοχή μας, δεν κόμισε τίποτα το νέο σε ό,τι αφορά αυτά που διεκδικούν οι υγειονομικοί, προσωπικό, μόνιμο προσωπικό σε γιατρούς, νοσηλευτές και όλες τις απαραίτητες αναγκαίες ειδικότητες, αλλά και από εκεί και πέρα την επίταξη του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή μας, που την ίδια στιγμή που και τα δύο νοσοκομεία, Πανεπιστημιακό και Γενικό Νοσοκομείο, στενάζουν κάτω από το βάρος εξυπηρέτησης των αναγκών των ασθενών με COVID, την ίδια στιγμή στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν 2.000 κρεβάτια, τα οποία η κυβέρνηση δεν προτίθεται να επιτάξει χωρίς καμία αποζημίωση, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία και να προσφερθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες υγείας στον κόσμο της περιοχής μας.